συντακτική ανάλυση του μαθήματος και τη μετάφραση επίσης του κειμένου. Κηφαίος ο Κασίωπε, Ανδρομέδαν Θήλιον Χάμπεν. Ο Κηφαίος και η Κασιόπη έχουν την Ανδρομέδα κόρη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το ρήμα της πρότασης είναι το Χάμπεν, ρήμα δεύτερης συζυγίας θυμόμαστε, γάμα πληθυντικό πρόσωπο και υποκείμενα είναι Κηφαίος ετ Κασιόπε. Το ετ είναι ο συμπλεκτικός σύνδεσμος. Τα υποκείμενα βρίσκονται πάντοτε σε ονομαστική τόση. Το Ανδρομένταμ σε αιτιατική μας παραπέμπει στο ότι πρόκειται για το αντικείμενο του ρήματος Χάμπεν. Έχουν την Ανδρομέδα κόρη. Άρα το φίλιαμ δίνει μια ιδιότητα στο αντικείμενο Ανδρομένταμ, είναι κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πτώση με το αντικείμενο το οποίο προσδιορίζει, άρα και αυτό σε αιτιατική. Κασίωπε, σουπέρμπα φόρμα σούα, κουμ νύμφης έχουν πάρα. Η Κασιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις νηρίδες. Το ρήμα σε αυτή την πρόταση είναι το κομπάρατ. Είναι του ρήματος κομπάρο, γάμα ενικό πρόσωπο. Αρχική χρόνη θυμίζουμε κομπάρο, κομπαράβι, κομπαράτουμ, κομπαράρε. Η κλίση του ρήματος κομπάρο είναι κομπάρο, κομπάρας, κομπάρατ, κομπαράμους, κομπαράτης, κομπάραν. Εδώ τρίτο ενικό πρόσωπο, άρα ψάχνουμε ένα υποκείμενο σε ενικό αριθμό. Η μόνη λέξη που βρίσκεται σε ονομαστική σε αυτή την πρόταση είναι το Κασίωπε, άρα Κασίωπε το υποκείμενο του κομπάρατ. Το αντικείμενο του κομπάρατ είναι αυτό το σε. Το σε, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι της προσωπικής αντωνυμίας, αιτιατική πτώση, τρίτο πρόσωπο, η οποία κλείνεται σουι σύμπι σε ασέ στον ενικό πληθυντικό και επίσης ακριβώς τις ίδιες καταλήξεις έχουμε και στον πληθυντικό αριθμό. Εδώ, αν το δούμε λίγο νοηματικά αυτή την πρόταση, θα δούμε ότι η Κασιόπη συγκρίνει τον εαυτό της. Άρα το αντικείμενο εδώ, ουσιαστικά με το υποκείμενο, είναι το ίδιο πρόσωπο. Το φαινόμενο αυτό στα λατινικά ονομάζεται αυτοπάθεια. Όταν δηλαδή το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι το ίδιο πρόσωπο και αναφέρεται στο ίδιο ακριβώς πρόσωπο, πρόκειται για μία ιδιομορφία της λατινικής που αντίστοιχη δεν υπάρχει στα αρχαία ελληνικά και λέγεται αυτοπάθεια. Αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε είτε σε κύριες είτε σε δευτερεύουσες προτάσεις. Superba forma sua. Περήφανη για την ομορφιά της. Το superba είναι του επιθέτου superbus, superba, superbum, που σημαίνει περήφανος. Το superba καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στο υποκείμενο, στην Κασιόπη. Η Κασιόπη είναι περήφανη για την ομορφιά της, άρα δίνει μία ιδιότητα στην Κασιόπη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε συνδετικό ρήμα μέσα στην πρόταση, άρα το superba είναι ένα επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου. Το φόρμα, επειδή βρίσκεται σε αφαιρετική πτώση και όπως είχαμε πει προηγουμένως δηλώνει μία επιρρηματική σχέση και επειδή βρίσκεται κοντά σε ένα επίθετο που δηλώνει ψυχικό πάθος, εδώ το επίθετο superba, είναι μία αφαιρετική της αιτίας. Το σουα είναι της κριτικής αντωνυμίας που διαπραγματευτήκαμε προηγουμένως, σου σουα σου, που σημαίνει δικός μου, δική μου, δικό μου. Εδώ λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για την κλίση του μέους, τους και σους της κριτικής αντωνυμίας. Σχετικά λοιπόν με το μέους, που σημαίνει δικός μου, δική μου, δικό μου, αυτό λοιπόν έχει καταλήξει, όπως είπαμε, δευτεροκλήτου επιθέτου. Το μέους θα κάνει μέους, μέι, μέο, μέουμ. Και εδώ προσέχουμε στην κλητική μέους και μη, στο αρσενικό γένος. Είναι, είπαμε, η μοναδική αντωνυμία η οποία έχει κλητική. Ο πληθυντικός αριθμός κανονικά σαν δευτερόκλητο επίθετο. Μέι, μεόρουμ, μέις, μέος. Κλητική δεν έχει, μέις. Το θηλυκό επίσης. Μέα, μέ, μέ, μέαμ. Μέα
η κλητική κατ' εξαίρεση μέα. Στον πληθυντικό με, μεάρουμ, μέις, μέας, μέις. Το ουδέτερο μέουμ, κλητική δεν έχει, μέο. Μέα, μεόρουμ, μέις, μέα, μέις. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κλείνονται και οι υπόλοιπες κριτικές αντωνυμίες. Και η τους του ατού και η σου σου ασού. Δηλαδή, εδώ το σούα που προσδιορίζει το φόρμα είναι σε θηλυκό γένος και θα κληθεί με ακριβώς τις ίδιες καταλήξεις όπως το μέα, χωρίς κλητική.